Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ναι, κύριε Βαρβιτσιώτη. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει αποσαφινιστεί αν έχει αλλάξει κάτι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Και νομίζω ότι ορισμένα πράγματα έχουν αλλάξει. Θα σας πω χαρακτηριστικό. Έπεσε ο φράκτης στον Εύρο από τις πλημμύρες. Ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει να τον επισκευάσει. Ένας φράκτης, ο οποίος έγινε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ο οποίος φάνηκε ότι θωράκισε τα χερσαία σύνορά μας. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται? Δεύτερο, υπήρχε μια ρητορία. Πέρυσι στην τραγωδία του Φαρμακονησίου, ο ΣΥΡΙΖΑ με κατήγγειλε ως δολοφόνο. Έγραφε έξω από το γραφείο μου: Βαρβιτσιώτη δολοφόνη, το σήμα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, καλά, το ότι είναι το σήμα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι είναι κύριος Δρίτσας, ο κύριος Δρίτσας έλεγε σύνθημα. Προμελετημένο έγκλημα. Ο κύριος Βίτσας έλεγε ότι είμαι δολοφόνος. Αυτά σήμερα δεν τα λέω εγώ στον κύριο Δρίτσα, που σήμερα χάθηκε και ένα παιδί σε αυτό το τραγικό ναυάγιο. Γιατί και πέρυσι τραγικό ναυάγιο είχαμε. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και είναι το ποιοτικό στοιχείο που άλλαξε, είναι ότι για πρώτη φορά το Μάρτιο η Ελλάδα δέχθηκε περισσότερους μετανάστες διαθαλάσσης από ότι η Ιταλία. Μέχρι τώρα η Ιταλία ήταν ο πρωταθλητής των Ισρωών. Η Ελλάδα ήταν η μειοψηφία. Για πέντε μέρες. Μετά από πέντε μέρες ξανά άλλαξε. Φέτος, το Μάρτιο, για πρώτη φορά η Ελλάδα γίνεται ο κύριος στόχος και πύλη εισόδου από τη θάλασσα. Και αυτό φαίνεται γιατί στην αύξηση των ροών που είναι πάνω από 123%. Είναι παντού το ίδιο και χειρότερα. Το πρώτο δίμηνο είχαμε αύξηση 123%. Και στην Ιταλία αύξηση 42%. Και στην Ισπανία 42%. 174%. Ναι, αλλά από 419 σε 1166. Είναι τα νούμερα πολύ διαφορετικά. Πάντως ένα πολύ ωραίο μήνυμα που έρχεται προς τους Έλληνες πολιτικούς. Το στέλνει ο κύριος Δημήτρης Στεριάδης στο Twitter. Ωραία, λέει, συζητήσατε για το θέμα υγείας και τους μετανάστες. Και σας βλέπουν και στον πύργο με 100.000 τόνους σκοπιδιών σε όλη την πόλη και γελάνε. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχουν δίκιο. Τώρα, να ξεχαρίσουμε δύο πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχουν οι πρόσφυγες, τους οποίους όμως πρέπει να ελέγχουμε, και υπάρχουν και οι μετανάστες, για τους οποίους δεν είναι ελεύθερη είσοδος τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να συνεχίζει μια πολιτική επαναπροωθήσεων. 50.000 άνθρωποι επαναπροωθήθηκαν την προηγούμενη διετία. Θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική? Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Πού θα τους βρούμε, κύριε Κουίκ, όταν κλείνουμε τα κέντρα? Ναι. Τα κλείνουμε τα κέντρα. Από πού θα τους επαναπροωθήσουμε? Γιατί τα κέντρα ακριβώς αυτό το στόχο είχαν. Κρατούσαμε τους μετανάστες και πιέζαμε για την επαναπροώθησή τους. Την οικειοθελεί στη μεγάλη πλειοψηφία και με τη χρηματοδότηση των διεθνών οργανισμών. Εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση για επαναπρόθεση. Τέλος. Σας άκουσα με σεβασμό. Θεωρώ ότι υπάρχει και ένα θέμα ασφάλειας. Υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με την εσωτερική εγκληματικότητα, αλλά και με τη διεθνή τρομοκρατία. Έτσι. Και αν δεν γίνεται σωστός έλεγχος όλων όσων μπαίνουν και δεν γίνεται ταυτοποίηση πλήρη και τους αφήνουμε σε 2 ώρες με χαρτιά, επειδή μας δηλώνουν αυτοί και οι φίλοι τους ότι είναι Σύριοι, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το δεχόμαστε. Οι διαδικασίες ταυτοποίησης, ιδιαίτερα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο του ΙΣΙΣ και του διεθνούς Ισλαμικού τρομοκρατικού κινήματος. Δεν τα μπερδεύετε όλα αυτά. Όχι, δεν τα μπερδεύω και καθόλου. Και μην ταυτίζετε τους πρόσφυγες με το ΙΣΙΣ και τους τζιχαντιστές. Έρχονται... Και τα κάνετε ίσωμα όλα. Δεν τα κάνω ίσωμα. Γιατί ακριβώς δημιουργείται το κλίμα. Να τα κάνω ίσωμα. Και μετά λέμε για τη Χρυσή Αυγή. Ακριβώς για να μην τα κάνω ίσωμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται ένας σοβαρός έλεγχος. Και αυτός δεν μπορεί να γίνει στα 2 λεπτά, στα 5 λεπτά, στα 10 λεπτά. Θα πρέπει να γίνει στη διάρκεια κάποιων ημερών. Και σας είπα ότι η Ιταλία κρατάει 15 μέρες τουλάχιστον οποιονδήποτε για να ελέγχει τα στοιχεία του. Τώρα, υπάρχουν ελλείψεις στα μέσα. Βεβαίως. Έχουμε πάρει 585 εκατομμύρια δέσμευση για την επόμενη πενταετία για ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρέπει η κυβέρνηση να τρέξει ήδη. Όχι μόνο να παραλάβει αυτά τα οποία είχαμε προκηρύξει, αλλά να προκηρύξει και τους καινούργιους διαγωνισμούς. Και σας παρακαλώ και κάτι. Μην αξιοποιείτε τα μέσα, τα ελάχιστα, όπως τα Super Puma, που είναι λίγα και έχουν ελάχιστες πτυχές ώρες, για επισκέψεις υπουργών σε νησιά. Αυτά θα πρέπει, μερικά από αυτά έχουν μόνο 10 και 15 ώρες ακόμα
ζωής μέχρι να κάνουν το μεγάλο του σέρβις. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δημόσιες σχέσεις της κυβέρνησης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους στόχους. Ας παίρνουν οι υπουργοί και το αεροπλάνο της γραμμής. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, ναι κύριε Βόλος, παρακαλώ. Έτσι είναι. Καλά. Το Super Puma... Είναι, δεν ξέρω το για το Super Puma, γενικά είναι ένας τρόπος να φτάνει γρήγορα το κέντρο στην περιφέρεια. Και να αισθάνεται ο άλλος ότι είσαι εκεί. Εντάξει, εγώ δεν έπαιρνα ποτέ τα Super Puma για αυτές τις επόμενες αυτές τις ώρες. Χρησιμοποιούνται και για τις ραδιοκομιδές. Μία φράση ο κύριος Δρίτσας, για να έχω μερικά σχόλια. Μία φράση ο κύριος Δρίτσας. Παρακαλώ να ακούσουμε τον Υπουργό. Είπατε 2-3 φορές ότι οι ακροατές ζητούν λύσεις και απαντήσεις. Θα συμφωνήσω με κάτι που υπόθηκε. Ότι η προϋπόθεση για λύσεις είναι να δεχτούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι περιστασιακό, δεν είναι συγκυριακό, δεν οφείλεται στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έτσι ή αλλιώς. Οι πολιτικές κρίνονται για το πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δημιουργούνται απέναντι σε ανθρώπους, απέναντι σε διεθνείς συνθήκες, σε διεθνείς συμβάσεις, αν θέλετε ακόμα και απέναντι στην ασφάλεια της χώρας ή στη συνοχή της κοινωνίας. Όλα αυτά πάνε μαζί και καθόλου επιλεκτικά και χωριστά. Ιδρύσαμε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τυχαίο ήταν. Θέλαμε ένα ακόμα υπουργό ή μία υπουργό. Είναι ακριβώς γιατί συνειδητοποιούμε ότι αυτό το πρόβλημα ότι θέλει ειδική αντιμετώπιση. Λέτε. Και θέλει οργάνωση και σχέδιο. Και από την πρώτη στιγμή οργανώσαμε διακλαδική, διυπουργική και διυπηρεσιακή προοπτική για την αντιμετώπιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης. Είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν και οι δυνάμεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι δυνάμεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Υγείας και αυτό κάνουμε όλο αυτό τον καιρό. Συντονίζουμε όλες τις υπηρεσίες, όλες τις κατευθύνσεις για να καλύψουμε βήμα-βήμα τις ανάγκες. Προφανώς χρειάζονται και εδώ έχουμε περάσει τώρα στην απεύθυνση στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους περιφερειάρχες, στους δημάρχους, σε όλους, διότι χωρίς τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το έργο. Είναι λοιπόν αναγκαίο να καταλάβουμε ότι κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί αν δεν έχουμε ένα σοβαρό σύστημα υποδοχής σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους και τις συνθήκες. Η Νέα Δημοκρατία δεν εφήρμαζε τους νόμους, ούτε τις συνθήκες. Και γι' αυτό και είμαστε εκτεθειμένοι πολλαπλά ως χώρα σε πάρα πολλές καταδίκες. Πάρα πολλές καταδίκες και πληρώνουμε και χρήματα γι' αυτό. Κάμποσα εκατομμύρια. Η Αμυγδαλέζα και όλο το σύστημα αυτό της κράτησης έχει στοιχήσει 20 εκατομμύρια. Ο ρυθμός επαναπροώθησης και απέλασης δεν αυξήθηκε. Ίδιος έμεινε. Λοιπόν, και παρόλο ότι δημιούργησε αθλειότητα, γιατροί στην Αμυγδαλέζα δεν υπήρχαν. Τώρα έχουμε κινητοποιήσει όλες τις οργανώσεις γιατρών, το Κελπνό, όλες αυτές τις διαδικασίες και προσπαθούμε και θα το κάνουμε βήμα-βήμα να στήσουμε όλο αυτό το σύστημα. Με ΜΚΙΟ θα το λύσετε το πρόβλημα. Τελειώνω. Με τις ΜΚΙΟ θα το λύσετε το πρόβλημα. Όχι, είναι κάποιες ΜΚΙΟ. Θα προσλάβετε γιατρούς. Είναι κάποιες ΜΚΙΟ, όχι γενικώς. Για τις οργανώσεις, όχι, αυτά πρέπει να είναι κλείσουν. Είναι κάποιες ΜΚΙΟ που έχουν μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη. Ένας γιατρός ήταν για 4.000 ανθρώπους τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν μιλάω γενικώς για τις ΜΚΙΟ. Μια που μίλησε για προσλήψεις ο κύριος Παπαδάκης, με ρωτούν αρκετοί αν θα κάνετε προσλήψεις νέες στο λιμενικό. Ρωτούν κυρίως αυτοί οι 120 επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού. Οι διαγωνισμοί αυτοί είχαν καταγγελθεί πολλαπλώς και επί σειρά ετών, όχι από εμάς, από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, ως άκρος διαβλητή. Εμείς δώσαμε μία λύση, μελετώντας με απόλυτη λεπτομέρεια κάθε τι, να επικυρώσουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων διαγωνισμών και ταυτόχρονα να παραπέμψουν στο νομικό σύμβουλο του Υπουργείου το ερώτημα κατά πόσο αυτοί που ήταν επιλαχόντες αλλά είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία από αυτούς που πέτυχαν, καταλαβαίνετε τι είδους διαγωνισμοί ήταν, μπορούν πραγματικά
Ούτε να μία αποκτήσουν δικαίωμα. Στο ΑΣΕΠ δεν έγινε δεκτή. Μπορούν να ούτε αποκτήσουν μία. Δικαίωμα. Γιατί ήταν σε άλλη κατηγορία περισσότερα τα μόρια. Μόνο αυτό, δεν μην λέτε. Ήτανε, χρειαζόμασταν μηχανικούς και έπαιρνε ο φιλόλογος περισσότερα μόρια. Βεβαίως θα έμπαινε ο μηχανικός με τα λιγότερα μόρια. Έτσι ήταν η πραγματικότητα. Καμία συνταγματική επιταγή δεν το επιτρέπει. Μα αν ζητάς μηχανικούς, τι να το κάνεις στο φιλόλογο. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Γιατί δεν δικαιώθηκε κανένα στο ΑΣΕΠ. Προσέφηκαν στο ΑΣΕΠ. Γιατί δεν δικαιώθηκε κανένα. Μια ερώτηση για να προχωρήσετε τις προσλήψεις. Μην πάρετε τις καθαρίστριες. Πάρετε και άλλους λιμενικούς. Χρειάζονται. Ματώνουν τα παιδιά στην περιφέρεια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο διαβλητή ήταν αυτή η διαγωνία. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Παρακαλώ. Κάντε την ερώτηση. Να ολοκληρώσω. Μία ερώτηση έχει ο κύριος Λοβέρδος. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί πρέπει να πω δύο πράγματα. Απήντησε στον κύριο Κρεμαστινό σε μια ερώτηση ότι υπάρχει εθνικό σχέδιο, το έχετε εκπονήσει για τη μετανάστευση, θα το φέρετε στη Βουλή. Και ως ένα στοιχείο είπε ότι σκοπεύετε να βάλετε και ένα πλοίο, ώστε οι μετανάστες στα νησιά μας να κάθονται το πολύ τρεις μέρες και με το πλοίο αυτό, με τη γραμμή αυτή, να μετακινούνται προς το κέντρο. Μελετάμε όλα προς τους προορισμούς. Θέλω να σας ρωτήσω, αφού κλείσατε τα κέντρα αυτά, τα οποία τα θεωρήσατε όπως τα θεωρήσατε, πού θα τους πηγαίνετε? Μελετάμε όλες αυτές τις λύσεις, γιατί... Όχι, έχετε σχέδιο, είπε, και θα το φέρετε στην Βουλή. Και τα μικρά νησιά, τα σκάφη του λιμενικού δεν επαρκούν και δεν αντέχουν κιόλας για να κάνουν μετακινήσεις, γιατί έχουν τις αποστολές που εκτελούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ρώτησα, λέει ένα πλοίο ειδικό που θα μπει. Πού θα τους πηγαίνετε, σας ρωτήσω? Αφήστε με να σας πω. Τώρα ανακαλύψατε την Αμερική. Όχι, τίποτα. Δεν είναι ρητορική ερώτηση. Θα σας πω. Είναι ειλικρινής ερώτηση. Σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα να μπορέσουμε να μεταφέρουμε από τα μικρά νησιά στα μεγαλύτερα και από τα μεγαλύτερα σε διάφορα σημεία της υπηρετικής Ελλάδας. Δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το σχεδιασμό, αλλά... Αυτά δεν θέλουν κατασκευή. Είναι ανάγκη να αποφορτήσουμε τα νησιά. Είναι ανάγκη να αποφορτήσουμε τα νησιά από την πίεση, γιατί έρχονται συνεχώς. Σωστό, αλλά θα τους φέρετε στην Αθήνα? Πού θα τους πηγαίνετε? Όχι στην Αθήνα. Αφού κλείσαμε τα κέντρα που υπάρχουν σήμερα περιοχές, με επιλογή δεν σας. Είναι τα κέντρα, κύριε Λοβέρδο. Πού θα τους πάτε? Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Τα κέντρα είχαν 5.000 χωρητικότητα. Πού θα τους πάτε, λέω. Είχανε αυτά που είχανε. Εσείς πού θα τους μην πάτε? Μην παίζετε με την πραγματικότητα. Μην παίζετε με φοβικά σύνδρομα στους ανθρώπους. Δεν το καταλαβαίνετε ότι θα τα πείτε στη Βουλή. Μα δεν είναι ένα πραγματικό ερώτημα το πού θα τους πάτε. Εσείς μου λέτε τώρα ότι ήταν λίγα αυτά που είχαμε. Κλείσατε τα λίγα. Τα πολλά. Κύριε Λοβέρδο, είστε επιστήμονας. Είναι ρητορικό το ερώτημα, είστε όχι, ειλικρινές. Συνταγματολόγος. Δεν ξέρετε ότι ο πρόσφυγας δεν μπορεί να κρατείται. Όταν... Δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Δεν σας ρωτώ εγώ δεν ξέρετε. Αυτό. Δεν σας ρωτώ εγώ αυτό. Σας ρωτώ αν έχετε σχέδιο μεταφοράς. Μιγαλέζα, προς τα πού? Στα κέντρα κράτησής σας είχατε αδιακρίτως κρατούμενο. Δεν εσείς, είχατε κρατούμενο εσείς, για κάποιο συγκεκριμένο είπα πριν, λόγο. Είπα πριν κάτι που σας βοηθάει. Παρακαλώ. Ότι η ποσότητα καταργεί την ποιότητα. Εσείς που αυτό δεν το σέβεστε. Ότι θα σεβαστείτε την ποιότητα. Ο καθής ανάλογα με το τι είναι. Πού θα τους πάτε? Αυτούς που δεν είναι πρόσφυγες. Πού τους πηγαίνατε εσείς? Εμείς σας είπα. Κάναμε μια σκληρή πολιτική. Σοβαρολογείτε. Αλλά σεβόμασταν και 11 εκατομμύρια Έλληνες. Σοβαρολογείτε. Εσείς δεν σέβεστε 11 εκατομμύρια Έλληνες. 5.000 ανθρώπους φοράγανε τα κέντρα. Δεν σας μιλάω έτσι. Αν θέλετε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα απέραντο στρατό, θεωρήστε το ερώτημα χή. Δεν σας μίλησα έτσι. Μα, σας ήθελα να συνεννοηθούμε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Γιατί επιμένετε σε κάτι που είναι απολύτως ανεδαφικό. Είναι απολύτως ανεδαφικό. Λοιπόν, να ακούσουμε. Φέρνετε βασικά το πρόβλημα και το ρίχνετε στην πόλη. Πάντως, έτσι στο κέντρο αυτά. Κύριε, είναι 2 και 20. Παρακαλώ και οι 3 και 20 το πρωί. Σας παρακαλώ. Ναι, τα κέντρα αυτά με ευρωπαϊκά χρήματα λειτουργούσαν, με ευρωπαϊκούς ελέγχους γίνανε και με εξαίρεση την Αμυγδαλέζα. Δεν μας έχετε πει τι θα κάνετε στα υπόλοιπα. Η Μόρια σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Στοιχείο σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Στη Σάμμο σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Στο Παρανέσι της Δράμας σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Κέντρα κράτησης, γιατί έχει μεγάλη σημασία αν θα τα αξιοποιήσετε ή θα τα κλείσετε. Δεν είναι κέντρα κράτησης, είναι κέντρα προσωρινής φιλοξενίας. Στα νησιά. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα... Στην υπηρετική Ελλάδα. Πει, τα κέντρα κράτησης δεν χρειάζονται. Ένα κέντρο, κύριε Χατζηνικολάου, δεν χρειάζονται. Είναι πρόσχημα τα κέντρα κράτησης. Είναι φιλοσικής. Ένα ανοιχτό κέντρο ανοιχτής φιλοξενίας πήγε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή που το κατήγγειλε είναι η νυν περιφερειάρχης, η κυρία Δούρου.
και ξεσήκωσε τον κόσμο για να μην γίνει. Ναι, κύριε Τσιόδρο, ναι, αποκτήσαμε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ελπίζω να αποκτήσουμε και μεταναστευτική πολιτική. Ακούω τον κύριο Βαρβιτσιώτη και λες και έχουν περάσει 10 χρόνια από όταν κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν χθες. Όλες αυτές οι ελλείψεις που καταγγέλλετε οφείλονται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό σε δικές σας αυλεψίες. Σε δικές σας λάθος πολιτικές. 29 εκατομμύρια. Με συγχωρείτε κύριε Δημήτρη, έχω το λόγο. Με αυτά τα κέντρα. Δεν σας διέκοψα. 29 εκατομμύρια ετησίως πήγανε στο Βρόντο. Δεν σας διέκοψα. Για να κάνει ο κύριος Δένδιας ότι είναι σερίφης. Αφήστε να μιλήσω. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, δεν... Με την αθλειότητα, την εξαθλίωση ανθρώπων. Με συγχωρείτε κύριε Δρίτσα. Λοιπόν, αυτό ήταν. 29 εκατομμύρια ετησίως. Λοιπόν, αυτό λέω. Δήθεν ότι προστατεύει την ασφάλεια αλλά των Ελλήνων κοιτάξτε, πολιτών με ενοχλή, ξέρετε τι. Από αυτούς που είναι ορολογιακή υγειονομική βόμβα, από αυτούς που θα τον σφάξουν, από 5.000 άνθρωποι σε εκατοντάδες χιλιάδες που είναι το πραγματικό πρόβλημα και που πρέπει να ο καθένας ταυτοποιημένος να έχει τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Τα είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία. Τελειώνω και εσείς τώρα, να... γιατί δεν τέλειωσα. Όχι κύριε Δρίτσα, υπάρχει εγώ έχω το λόγο. Μια ευρωπαϊκή οδηγία κύριε Χατζηνικολάου. Δώστε του ένα λεπτό υπάρχει να τελειώσει. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία κύριε Χατζηνικολάου, η 55 του 2001. Αυτή προβλέπει ειδικά μέτρα σε περίπτωση μαζικής εισρωής προσφύγων. Είναι καιρός. Και αυτό πρέπει να το βάλει και ο κύριος Αβραμόπουλος στις πρώτες προτεραιότητες, να ενεργοποιηθεί. Μάλιστα. Γιατί παραμένει ανενεργός. Και ειδικά για τη χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο που ταιριάζει απολύτως. Και σε αυτή την κατεύθυνση πάντως πρόσφυγες και μετανάστες τους κάνετε θα κινηθούμε. Ναι, λοιπόν, παρακαλώ κύριε Βαρβιτσιώτη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι καιρός να αποκτήσουμε και μεταναστευτική πολιτική. Πολύ σύντομα θα πω, με ενοχλεί αφάνταστο αυτό το εμείς, εσείς, όταν έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα μπροστά στα πόδια μας και που χρειάζεται, αφού στα βασικά σημεία υποτίθεται ότι αρχίζουμε να συμφωνούμε, μετά από όσα ακούμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, μετεκλογικά, γιατί προεκλογικά ακούγαμε άλλα. Καιρός λοιπόν να μπορέσουμε. Αφού ονειρεύονται φυλακές, δεν τους βλέπετε δεξιά και αριστερά σας. Στρατόπεδα ονειρεύονται. Κύριε Δρίτσα, αδιαφορούν λοιπόν, για το πρόβλημα. Εσείς λέγατε άλλα πράγματα. Σας τα διάβασα πριν, θα τα επαναλάβω τώρα, 2,5 ώρα. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Εκεί. Και για τη φάση δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Λοιπόν, εντάξει, να δεν μπορώ να απαντώ σε όλα. Μπορώ λοιπόν, να σας εξηγήσω τι λοιπόν, είπα ακριβώς. Λοιπόν, όχι και σχετικά με αυτά τα οποία λέγατε το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω το εξής. Αφού φαίνεται ότι σε μερικά βασικά πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορούμε λοιπόν πάνω σε κάποιους άξονες να δούμε μια κοινή πολιτική προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να πάμε με κάποια σχέδια προκειμένου να λύσουμε προβλήματα. Αυτό είναι. Ελάτε, το όνομά σας και το σχόλιο σας. Καλησπέρα σας. Μέρη Θερμιώτη ονομάζομαι. Άκουσα πολλά από όλες τις πλευρές. Εκείνο που εγώ διαπιστώνω με τα λύπης μου είναι ανταλλαγή κατηγοριών. Φταίτε εσείς, φταίνει οι άλλοι, φταίνει οι παράλληλοι. Δεν είναι έτσι. Εμένα προσωπικά με νοιάζει η ασφάλειά μου, με νοιάζει που μεγαλώνει το παιδί μου και δεν είναι δυνατόν να μην μπορώ να περπατήσω στο κέντρο της Αθήνας από ανθρώπους που δεν έχουν που να πάνε, που τριγυρνάνε με μία τσάντα και κοιμούνται σε ένα παγκάκι. Και όσο και να θέλουμε εμείς οι πολίτες να βοηθήσουμε, και εμπράκτως το κάνουμε αυτό, με ό,τι συλλέγει ο κάθε δήμος, ο κάθε ένας και δίνουμε να βοηθήσουμε, είναι σαν να βάζουμε στην πληγή που αιμορραγεί ένα τραυμαπλάστ. Αυτό δεν είναι λύση, ούτε η ανταλλαγή απόψεων που κάνει την λύση. Φέρτε ένα σχέδιο που να είναι σωστό. Δεν μπορείτε να λέτε ότι θα τους βάλουμε στο καράβι, θα τους φέρουμε στην Αθήνα ή στην επαρχία ή στην Ήπειρο ή οπουδήποτε. Πού! Έτσι! Στον αέρα! Αμολητούς! Χωρίς να έχουν που να μείνουν, χωρίς να έχουν περίθαλψη, χωρίς να έχουν τροφή. Εδώ καλά-καλά η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά της. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα τους φροντίσει. Αυτό. Θέλει κάποιος να πει από το πάνελ κάτι, θέλετε κύριε Κουίκ να πείτε μια φράση. Όχι. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Παλαισίνη Σουδεπέ ονομάζομαι. Είμαι από το Ιράν. Τα τελευταία 20 χρόνια περίπου που ζω στην Ελλάδα, από 1996,
ήταν υπό τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια δεν είδα καμία μα καμία προσπάθεια για μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Και η ζωντανή απόδειξη είμαι εγώ. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο δικαίωμα μου δίνει αυτό το κράτος είναι απλά να εργάζομαι και τίποτα άλλο. Δεν πληρώνω φόρους. Δεν πληρώνω σφορές. Μέσα από τους λογαριασμούς, είτε ΔΕΗ είτε ΕΙΔΑΠ, δεν πληρώνω δημοτικά τέλη. Δεν είμαι μέρος αυτής της κοινωνίας. Πότε θα θεωρείτε πολίτης αυτής της χώρας με δικαιώματα? Τα 150 ευρώ που πληρώνω κάθε χρόνο για να ανανεώσω την άδεια εργασία μου, γιατί τα πληρώνω? Να μας πει ο κύριος, ο κύριος Λοβέντος και ο κύριος Βαρυψιώτης, πόσες φορές η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί για την άδικη αυτή νομοθεσία, το ότι πληρώνουμε 150 ευρώ για να ανανεώσουμε άδεια εργασίας, που αυτό δεν υπάρχει σε καμία χώρα στην Ευρώπη. Έτυχε το 2005 να είμαι θύμα μία από τους πολλά κυκλώματα δικηγόρων με συνεργασία υπαλλήλων νομαρχιακών κτλ. Που είχαν δημιουργηθεί και δίνανε πλαστές άδειες εργασίας. Απευθυνόμενο σε κάποιο δικηγόρο, μεσολάβησαν κάποιοι γνωστοί, ζήτησα και εγώ να με βοηθήσουν για να βγάλω άδεια εργασίας και μου βγάζουν πλαστή άδεια εργασίας. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών μετά από 2 χρόνια μου ανακοινώνει ότι δεν μπορεί να μου παραχωρήσει άδεια παραμονής, διότι η άδεια εργασία μου είναι πλαστή. Και σαν εμένα, από ό,τι ξέρω, υπήρξαν τουλάχιστον 2 με 3 χιλιάδες άνθρωποι. 7 χρόνια περιμένω στα ελληνικά δικαστήρια για να δικαιωθεί, για να δικαστεί η υπόθεσή μου. Μετά από 7 χρόνια, το 2014, δικάζεται η υπόθεσή μου και μετά από 1 χρόνο μου ανακοινώνουν ότι καλώς που δεν σου δώσαν την άδεια παραμονή. Σε κάποιον που πληρώνει ένσημα από το 98, κάνει φορολογική δήλωση από 99, είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας και όλα αυτά τα χρόνια νομοταγής. Μάλιστα. Πότε επιτέλους θα υπάρξει σε αυτή τη χώρα μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική? Θέλει να απαντήσει κάποιος από το πάνελ. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να πω ότι μετανάστης, πρόσφυγας, δεν σημαίνει κίνδυνος. Σημαίνει άνθρωπος που προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του και κατά κανόνα με ένα ειρηνικό και αναζητώντας και τον νόμιμο τρόπο. Αν τους εξαθλιώσουμε, τότε χειρότερο όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για μας. Μία φράση θα πει ο κύριος Λαβρέτζος για να κλείσουμε. Ωραία, ευχαριστώ. Εφόσον έχω το τέλος, αν θα μιλήσω... Αν ανοίξω κύκλο, Δήμαρχε, μετά πρέπει να δώσω σε όλους τους δημάρχους. Μόνο που σας βλέπω πόσοι είστε, σημαίνει πάμε για 4 το πρωί. Δεν θα βρει κάτι πολύ σοβαρό ο επόμενος δήμαρχος να πει μετά? Λοιπόν, θα μιλήσω πολύ επιγραμματικά. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και στην αρχή, η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων. Ένα μέρος είναι μόνο το οικονομικό. Μείζον θέμα είναι το δημογραφικό, σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από την κυβέρνηση να φέρει ένα μεταναστευτικό σχέδιο. Πρέπει από κοινού τα κόμματα της Βουλής να φτιάξουν μια επιτροπή και να συμφωνήσουν μια μεταναστευτική πολιτική μακροπρόθεσμα, γιατί το θέμα δεν αφορά την τωρινή κυβέρνηση, αφορά και τις επόμενες. Και εδώ θα τονίσω ότι πρέπει να αποκτήσει η χώρα και δημογραφική πολιτική. Μάλιστα. Πες το, Δήμαρχε. Γιατί δεν κοιτάτε το μικρόφωνο. Αφορά και τους άλλους δημάρχους. Η κάθε δημοτική αρχή, και αυτό απευθύνομαι στην αρμόδια υπουργό και στον αρμόδιο υπουργό, θα επιλέξει το σημείο της πρώτης υποδοχής όπου χρειαστεί. Και αυτό το λέω γιατί υπήρχε περιστατικό αντίστοιχο που ερήμην της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέχθηκε ένας χώρος ο οποίος... Τι λέτε, κύριε? Ρωτήθηκε κανείς στη Θράκη όταν πήγανε και κατέλαβαν τις αστυνομικές σχολές στην Κομωτινή και στην Ξάνθη? Κανένας δεν ρωτήθηκε εκεί. Και σήμερα εκείνοι οι οποίοι έτρεχαν εκείνη τη νύχτα
για να αποφύγουν τον εγκλωβισμό των σχολών, σήμερα κάνουν την πάπια και δεν μιλάνε. Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό, όχι, γι' αυτό λέω ότι... Λέω, φίλε Δήμαρχε, λέω και εξακολουθώ να υπερασπίζομαι ότι δεν μπορεί η Θράκη να είναι μια ρολογιακή βόμβα. Και το εννοώ. Ναι, και στο βαθμό που μπορώ θα το κάνω. Πείτε πού αλλού θα κάνετε. Η Δημοτική Αρχή κάθε τόπου... Πείτε σε ποιες περιοχές θα κάνετε. Η Δημοτική Αρχή κάθε τόπου είναι υπεύθυνη και αυτή... Είπα στην Καλαμάτα γιατί βλέπετε... Που θα επιλέξει σε ποιο χώρο θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Για μία-δύο ημέρες. Αλλά πρέπει να υπάρχει ενεργοποίηση, να βρεθούν χώροι. Έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μην το εξηγούν οι Καλαματιανοί κύριε. Δεν το εννοούσα κύριε Χατζηνικολάου. Απλά και μόνο το έβαζε σε σχέση με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό. Έτσι. Σας ευχαριστώ όλους ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην δώσαμε λύσεις, αλλά έγιναν ενδιαφέρουσες νήξεις και ελπίζουμε η συζήτηση να συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε και σε λύσεις. Καλό ξημέρωμα.